Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Polish Art, όπου θα βρεθούμε όλοι μαζί στο θάλαμο του μεταφραστή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σάβα Καράπελα για την ευκαιρία που μας δίνει να βρεθούμε μαζί του στο θάλαμο του μεταφραστή, στο βιβλίο που παρουσιάζουμε από τις εκδόσεις Μαύρα Αγόρα, σε έναν θάλαμο που μέσα εκεί είναι οι λέξεις του, ο τρόπος του. Χαιρόμαστε που τον γνωρίζουμε καλύτερα απόψε, γιατί έχει βρεθεί και άλλες φορές στον χώρο και σε αυτό το τραπέζι για να παρουσιάσει ομότεχνους. Μαζί του κάθονται τρία πρόσωπα που έχουν ακόμα ωραίες διαπλοκές μαζί τους. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γεωργία Καλογιάννη, γιατί εδώ παρουσιάσαμε το πολύ σημαντικό βιβλίο της, είναι μία από τις στιγμές που μας μείναν αξέχαστες και το ξέρεις εσύ πολύ καλά. Και ξεκινήσαμε έτσι μια σχέση πνευματική ωραία. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τρίφωνα Ζαχαριάδη. Και εκεί υπάρχει διαπλοκή, οικογενειακή, θα έλεγα, λόγω των εκδόσεων Αρμός, κύριε Κώστα. Πάντα σε σένα κατευθύνομαι. Και τελευταίο αφήνω ένα πρόσωπο που εκτιμώ απεριόριστα για όλη την προσφορά του στα γράμματα, τον κύριο Δημήτρη Πασχαλόπουλο. Σας ευχαριστούμε που έρθατε εδώ δίπλα στο Σάβα Καράπελα για να μας τον γνωρίσετε, να μας γνωρίσετε το έργο του. Εμείς εδώ με τον Μαυραγόρα προσπαθούμε, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του και την τεράστια προσπάθεια που κάνει για να εκδώσει το σημαντικότερο για μένα περιοδικό που κυκλοφορεί, γιατί κάθε τεύχος του Μαυραγόρα είναι ένα ιστορικό τεύχος, κάθε αφιέρωμα, αλλά και όλους αυτούς τους καλούς δημιουργούς που έχουμε γνωρίσει μέσα από τον εκδοτικό οίκο. Να θυμίσω ότι τα δουλειά υπάρχουν μπροστά στην είσοδο. Πρέπει, Κώστα, να αρχίσουμε να μιλάμε και για τις μέρες της ποίησης. Αν και εγώ σκέφτηκα φέτος να τις γιορτάσουμε. Γιατί γιορτάζονται με πολύ κακό τρόπο. Θα τα πούμε και για τον διαγωνισμό της ΟΤΑΕ, στον οποίο είμαστε στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν είναι τότε υποψήφια. Ωραία. Θα δώσω το λόγο στον εκδότη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η ατμόσφαιρα είναι πέρα από φιλική και υπάρχουν ισχυροί δεσμοί. Αφορμή είναι το πρώτο ποιητικό βιβλίο του Σάβα Καράμπελα, στο θάλαμο του μεταφραστή. Πιστεύω ότι με τον Σάβα έχουμε μια μακρά θητεία στα πράγματα, τα λογοτεχνικά και τα επιστημονικά. Είναι από τους παλιούς και στενούς συνεργάτες του Μανδραγόρα. Έχουμε κάνει επανάληψη δημοσίευση ποιήματά του και δοκίμια και κριτικές. Έχει αναφερθεί και στο βιβλίο τελευταία, στο τελευταίο τέχος των τρέχων της Γεωργίας Λαδογιάννη που έχουμε βγάλει από το Μανδραγόρα για την κριτική. Ένα πολύ σημαντικό δοκιμιακό βιβλίο στον χώρο της επιστήμης και της γραμματολογίας της ελληνικής. Και βέβαια και στο συνέδριο και στο ντόμο για τον Νικόλα Κάλλας που κάναμε για τα, με αφορμή τα 100 χρόνια τη γέννησή του. Και έτσι σήμερα παρουσιάζουμε το βιβλίο του. Το βιβλίο νομίζω ότι πέραν των άλλων βέβαια και η Γεωργία Ιδαμοπούλου συνέβαλε με τα πάρα πολύ ωραία έργα της που κοσμούν και το εξώφυλλο αλλά και τις εσωτερικές υποενότητες του βιβλίου και βέβαια και ο Ευτύχης Ανδρεάδης με την φωτογραφία την πολύ ωραία που έβαλα, που βάλαμε στο αυτί του Σάβα. Νομίζω ότι όλοι συμβάλαμε στο να βγει ένα βιβλίο ανάλογο με το περιεχόμενό του και πιστεύω και εύχομαι Σάβα να είναι πολύ καλοτάξιδο, πιστεύω ότι θα κάνει πολύ καλή αίσθηση. Με αυτή την έννοια σήμερα να δούμε και θα μας βοηθήσουν σε αυτό στο να περιηγηθούμε πέραν της εμφάνισης που εμείς είχαμε έτσι την κύρια ευθύνη
και την ουσία της γραφής του Σάββα Καράβελα και σε αυτό θα μας βοηθήσουν και θα πιστεύω ότι θα αποσαφηνίσουν πολλές πτυχές της ποίησής του, γιατί όντως είναι πολύ πρισματική. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, αγαπητός φίλος και παλιός συνεργάτης, η Γεωργία Λαδογιάννη, επίσης αγαπημένη συμπολεμιστής. Συμπολεμιστής, ναι. Η Γεωργία είναι μόλις πρόσφατα και γιαγιά και επομένως θέλω να της αφιερώσω δύο μικρά ποίηματα που θα διαβάσω από το βιβλίο του Σάββα που αναφέρονται στην οικογένεια. Και ο Τρίφων Ζαχαριάδης, συγγραφέας και ψυχαναλυτής, και νομίζω ότι και ο Σάββας θα μας διαβάσει κάποιο ποίημα επίσης. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ξεκινήσω εγώ, έτσι και να σπάσω λίγο τον πάγο, διαβάζοντας δύο ποίηματα, το ποίημα Οικογένεια και το ποίημα Οικογένειες. Το πρώτο Οικογένεια είναι καθιερωμένο στο γιο του τον Οδυσσέα. Η ζωή του ζευγαριού διαδραματίζεται στους καθρέφτες του Λούνα Πάρκ. Οι λέξεις προσκρούν στα τζάμια. Το μάτι της καρφίτσας και το μάτι του κύκλοπα διασταυρώνουν βλέμματα, αίματα, δάκρυα στα κάτωφτα. Τα είδωλα συμπλέκονται παραμορφωμένα. Από τη μία γίγαντα, από την άλλη νάνη. Μια μέρα το παιδί θα εμφανιστεί στο Λούνα Πάρκ, αφού ανέβει στη ρόδα του καρουζέλ και το τρενάκι θα μπει στην αίθουσα των παραμορφώσεων και με ένα όπλο από τον πάγκο της σκοποβολής θα σπάσει τους καθρέφτες της ζωής του ζευγαριού. Τα παιδιά είναι λίμνες. Καθρεφτίζουν τα γύρω βουνά. Χορεύουν νεράιδες, υπότες δεινόσαυροι. Οι γονείς είναι σχεδίες, με ρητηδιασμένα ξύλα και φθαρμένα οικόσημα που αγκυροβολούν μέσα στις λίμνες. Υποστήλαμε τη σημαία μου, τη σημαία σου και καταθέσαμε το όπλο μου, το όπλο σου, σαν δυο στρατοί που υπογράφουν αναποχή. Βγάλαμε την πανοπλία μου, το κράνο σου, την πανοπλία σου, το κράνος μου, που εμπόδιζαν να δω τα μάτια σου, να ακούσει τη φωνή μου. Και αγαπηθήκαμε στην κορυφή του λόφου με το πράσινο λιβάδι όπως ο ελέφαντας και η πεταλούδα, το σπίτι και το πουλί, το εγώ και το εσύ, στα παραμύθια του E. Cummings. Ευχαριστώ πολύ και καλοτάξει το Σάββα και ο λόγος στο Δημήτρη Δασκαλόπουλο τώρα. Αρχίζοντας τη σύντομη εισήγησή μου, σύντομη ακριβώς για να δώσω τον απαραίτητο χρόνο και στους άλλους ομιλητές, θέλω να δηλώσω πως αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά, θα μπορούσα να πω και συγκίνηση, να σας συστήσω την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Σάββα Καράβελα στη λογοτεχνία με την ποιητική συλλογή στο θάλαμο του μεταφραστή. Ομολογώ ότι με συνδέει μαζί του πολύχρονη φιλική σχέση. Τον έχω παρακολουθήσει από την εποχή των πανεπιστημιακών του σπουδών που κατέληξαν με την ακόμα ανέκδοτη διατριβή του για το εμβληματικό περιοδικό «Τα Νέα Γράμματα». Τα πρώτα δειλά λογοτεχνικά γραπτά του δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά πριν από περίπου 15 χρόνια και είχε την υπομονή και τη σοφροσύνη να συγκροτήσει σταδιακά, χωρίς βιασύνη, προχειρότητες και φωνασκίες τη συλλογή που παρουσιάζουμε απόψε, γεγονός που αποδεικνύει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη στιχουργική ενασχόληση. Η φροντίδα του για καλό και ευπρόσωπο αποτέλεσμα καταφαίνεται επιπλέον τόσο από την πολύ κομψή εμφάνιση του βιβλίου που επιμελήθηκαν οι εκδόσεις Μανδραγόρας, όσο και από την ευρηματική εικονογράφηση της Γεωργίας Δαμοπούλου που κοσμεί το εξώφυλλο και ορισμένες σελίδες του βιβλίου. Αν αντιλαμβάνουμε σωστά, με τον τίτλο που επέλεξε ο Σάββας και που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να ήταν εναλλακτικά αντί στο θάλαμο του μεταφραστή, στο θάλαμο του διερμηνέα, θέλει να μας πει ότι ο κάθε ποιητής εισπράττει εικόνες και ερεθίσματα από το περιβάλλον και την καθημερινότητα και εν είδη μεταφραστή ή διερμηνέα, αν θέλετε,
τα μεταπλάθει σε λόγο ποιητικό. Μετατρέπει δηλαδή τη συνηθισμένη τετριμένη γλώσσα της καθημέραν επικοινωνίας σε στίχους και ταυτόχρονα δεν διστάζει να δείξει στον αναγνώστη τα μέσα, τα υλικά και τις αφορμές από τις οποίες εμπνέεται και με τις οποίες επιτυγχάνει αυτή τη μετατροπή. Η συλλογή περιέχει 34 ποίηματα και αρθρώνεται σε 3 μέρη με χρονολογικές ενδείξεις το καθένα για τη γραφή των ποιημάτων. Το πρώτο μέρος επιγράφεται από μινάρια μιας πρώτης λίας 1997-2000 και προφανώς δηλώνει τις απαρχές του ποιητή και ό,τι προτίμησε ο ίδιος να μας παρουσιάσει από αυτά τα εναρκτήρια χρόνια του. Το δεύτερο που είναι και το εκτενέστερο του βιβλίου κυκλοφορείται σπαράγματα μιας μυθιστορίας 2001-2015. Η λέξη μυθιστορία υπενήσεται, υποθέτω, ένα μείγμα πραγματικών περιστατικών και μυθοπλαστικής επεξεργασίας. Το τρίτο μέρος φέρει τον τίτλο «Επίμετρο», χρονολογείται το 2016 και περιλαμβάνει δείγματα της πρόσφατης παραγωγής του. Από την άποψη της μορφής, ο Καράμπελας φαίνεται να προτιμά τους βραχείς, κάποτε και μονολεκτικούς στίχους, σαν να θέλει να υποδείξει τις ανάσες και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διαβαστούν τα ποίηματα. Μερικές φορές ερωτοτροπεί με την όχι ενευρία χρήση σήμερα λεγόμενη σχηματική ποίηση, τα λεγόμενα καλλιγκράμ, όπως τα επέγραψε ο πρώτος διδάξας Γκιγιόμ Απολινέρ και όπως τα χρησιμοποίησε με επιτυχία στα Καθημάς ως καλλιγραφήματα ο Σεφέρης. Πρόκειται για οπτική ποίηση όπου οι λέξεις και οι φράσεις τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται σχήματα που άμεσα ή μεταφορικά σχετίζονται με το θέμα του ποίηματος. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα ποίηματα που τυκλοφορούνται, δύο λέξεις, ενηλικίωση, προσωπογραφία και δύο νησιά, στα οποία το νοηματικό τους περιεχόμενο αποδίδεται με ανάλογα σχήματα. Στους στίχους του μεταφραστή υπόκειται ένα μάλλον σκοτεινό κλίμα, χωρίς τούτο να δηλώνει απεσιοδοξία ή έλλειψη κατάφασης προς τη ζωή και προς την καθημερινότητα. Οι ποιητές εξάλλου στέκονται πάντα με συγκρατημένα συναισθήματα απέναντι στα όσα συμβαίνουν γύρω τους. Για παράδειγμα, στα ποίηματα που επιγράφονται υγρό στοιχείο, εμπρισμός, ενηλικίωση, νεκρή φύση και άλλα, είναι εμφανής μια σχεδόν σωματική επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο, μια γεύση χθόνιας επικοινωνίας που κάποτε κάνει τη ζωή να κινδυνεύει. Ο Καράμπελας πάντως αντλεί αισιοδοξία από τη διαδοχή των γενεών, η οποία τροφοδοτεί με ελπίδες και απαντοχή τη ζωή όλων μας, όπως δηλώνουν αρκετά ποίηματά του, όπως τα κατά σειράν παρατηθέμενα στο βιβλίο, οικογενειακού κλίματος, τα ανέφερε ήδη και ο Κώστας ο Κρεμίδας, που τιτλοφορούνται «Οικογένεια», αφιερωμένο στο γιο του Οδυσσέα, «Οικογένειες», «Παραμύθι», «Αγρύπνια» και «Γενεαλογικό δέντρο», που αφιερώνεται στη μνήμη του παππού του. Αυτό το τελευταίο θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω. Το παλιό σπίτι ζωντάνεψε, πόσα κοιμήλια πετάχτηκαν, λάφυρα των προγόνων, για να χωρέσει η άμμος στα δωμάτια των παιδιών και να παίζουν με τα κουβαδάκια και η θάλασσα στα κρεβάτια τους για να κολυμπάνε μέσα στον ύπνο.
Μόνον οι πρόγονοι έμειναν κρεμασμένοι στα κάδρα του τείχου να σπαρταρούν. Διαβάζοντας το θάλαμο του μεταφραστή, επεσήμενα τη συχνότητα αναφοράς ορισμένων λέξεων. Στη θεματολογία του Σάβα είναι κυρίαρχη η κάθε είδους αναφορά στο υγρό στοιχείο, ένα μόνιμο σκηνικό όπου εκτελήσονται οι περισσότεροι στίχοι του. Είχα την υπομονή και καταμέτρησα τις λέξεις που έρχονται και επανέρχονται στα ποίηματά του και αν δεν είχαμε δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στο χαρακτηρισμό θαλασσινός ποιητής, τον οποίον αποδίδουμε συνήθως εκείνον που ταξιδεύει στις θάλασσες και μας διηγείται πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες, θα διακινδύνευα αυτόν τον χαρακτηρισμό και για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι λέξεις που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς είναι κατά σειρά θάλασσα, νερό, κύμα, άμμος, βυθός, όπως και οι όχι άπαξ αναφερόμενες ναυάγια, φύκια, λίμνη, όχθη, βότσαλα, καθώς και άλλες συναφείς με το υγρό στοιχείο, όπως πλοία, αφρός, φάρος, βάρκα, ψάρια, ακρογιαλιά. Έχω πάντως την εντύπωση πως ο ποιητής δεν μεταχειρίζεται τις λέξεις που προανέφερα με τη μεταφορική του έννοια, συνήθις τακτική στην ποίηση, αλλά στηρίζεται σε προσωπικά βιώματα από τα οποία αντλεί τις εμπνεύσεις του και κρυσταλώνει τους στίχους του. Συμπερασματικά θα μπορούσα να πω ότι το απόψινό βιβλίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, διακρίνεται για την ενότητα του ύφους του και για τη σταθερότητα του ποιητικού βηματισμού του. Η πορεία προς την ποίηση είναι δύσκολη και ανηφορική, το ξέρουμε καλά όλοι μας. Με την πρώτη του πάντως εμφάνιση, ο Σάββας Καράμπελας μας προσφέρει τη βεβαιότητα ότι ακολουθεί με συνέπεια και σοβαρότητα τον ανηφορικό αυτό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Σάββα Καράμπελα, αλλά και τον υπεύθυνο των εκδόσεων Μανδραγόρας για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε ο κύριος Δασκαλόπουλος το πρώτο αυτό βιβλίο του Σάββα Καράμπελα με έχει ήδη αφοπλίσει και αισθάνομαι και αμήχανα, γιατί είναι ακριβώς τα ίδια σημεία που θέλησα να φωτίσω ή τουλάχιστον που βρήκα και εγώ στο βιβλίο. Έστω και έτσι θα δοκιμάσω από την δική μου πλευρά, τη δική μου οπτική, να ρίξω λίγο διαφορετικό φως σε κάποια από αυτά που ήδη ο κύριος Δασκαλόπουλος εντόπισε πολύ ορθά και με ιδιαίτερο τρόπο. Αλλά επειδή συνηθίζω όταν τυχαίνει να διαβάζω ένα βιβλίο, να αναζητώ και τα βιογραφικά του συγγραφέα ή στην περίπτωση του ποιητή, και αν έχω και την ευχέρεια να τον γνωρίζω ακόμη καλύτερα, γιατί μπορώ να συνδυάσω και να παντρέψω στη σκέψη μου αλλά και στο συναίσθημά μου αυτά που διαβάζω με αυτά που έχω αντιληφθεί από την παρουσία και τη συμπεριφορά του, το ίδιο θα δοκιμάσω να κάνω και με τον Σάββα Καράμπελα, αναφερόμενος φυσικά στο βιβλίο του «Στο θάλαμο του μεταφραστή». Όταν συνάντησα για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια τον Σάββα Καράμπελα, εκείνο που μπορούσε ο συμπεριφοράς ήταν η εικόνα ενός ανθρώπου ευγενικού που οριοθετούσε και στρογγύλευε τις λέξεις του, δημιουργώντας μια αίσθηση υπερβολικής διακριτικότητας. Ήταν σαν να μην ήθελε
να ενοχλήσει σε τίποτε τον συνομιλητή του. Σκέφτηκα λοιπόν ότι ο Σάββας είχε εκπαιδευτεί συναισθηματικά να μη συγκρούεται για να τον αγαπούν ή στη συγκεκριμένη περίπτωση για να τον αποδέχονται. Λίγα χρόνια αργότερα μου έφερε ένα ικανό αριθμό ποιημάτων. Διαβάζοντάς τα, θα σας έλεγα ότι πέρα από την ικανοποίηση από την αρχή που τα διάβασα των ιδιαίτερων στίχων του, επιβεβαίωσα μέσα μου ότι η ποίησή του, όπως και για όλους τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, είναι το ελείπον της δικής του ζωής. Ο διακριτικός Σάββας στην ποίησή του λειτουργούσε απρόσμενα, θα σας έλεγα αντιδραστικά. Διαβάζοντάς τα, ένιωσα ότι αναζητούσε στις λέξεις των ποιημάτων του την σε εισαγωγικά κακή εικόνα του εαυτού του. Αυτή την εικόνα που εχμαλωτίζει τον πόθο, που εξορκίζει την πραγματικότητα και διαμορφώνει φαινόμενα διαφορετικής καθημερινότητας. Όταν αναφέρομαι στον κακό εαυτό, να κάνω μια διευκρίνηση που είμαι σίγουρος ότι την έχετε ήδη αντιληφθεί. Γνωρίζετε ότι ο καθένας μας εμπεριέχει εκτός των άλλων και επιθετικότητα. Δεν μιλώ για εχθρότητα, αλλά για επιθετικότητα. Η γνωριμία μου με τον Σάββα Καράμπελα μου έδωσε την αίσθηση ότι αυτό το κομμάτι της επιθετικότητας, αυτή την πτυχή του εαυτού του, για κάποιους λόγους έπρεπε συνέχεια να την συγκρατεί. Μέσα λοιπόν στα ποίηματά του, όταν λέω για κακή εικόνα του εαυτού του, αυτή την εικόνα, αυτή την επιθετική ευχέρεια έβγαλε. Η παρουσία λοιπόν αυτού του κακού σε εισαγωγικά εαυτού, θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν βιώνεται ως απειλή, αλλά ως παραπληρωματικότητα, ως συμπλήρωμα του ίδιου. Και φτάνουμε έτσι στο σημερινό βιβλίο, την ποιητική συλλογή με τίτλο «Στο θάλαμο του μεταφραστή». Αν και το έκανε ήδη ο κύριος Δασκαλόπουλος, με λίγο διαφορετικό τρόπο θα υπενθυμίσω, που είμαι σίγουρος ότι ενοιολογικά το γνωρίζετε, υπόθηκε εξάλλου, ότι η λέξη μεταφραστής αναφέρεται στο πρόσωπο που αποδίδει είτε προφορικά, είτε σε γραπτό κείμενο, σε γλώσσα άλλη από την αρχική, το αποδίδει ενώ το νόημα. Η μετάφραση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, για κείμενο, είναι η μετάβαση από μια γλώσσα σε μια άλλη. Θα έθετα λοιπόν το ερώτημα. Ο Σάββας Καράμπελας ως μεταφραστής και διερμηνέας, που είπε ο κύριος Δασκαλόπουλος, ποιας πτυχής του εαυτού του. Είναι εκείνος που ουσιαστικά μεταφέρει μηνύματα, όπως είπαμε, από μια γλώσσα σε μια άλλη, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους άνθρωποι, συναισθήματα, αλλά και να μπορούν να συγχρονίζονται διαφορετικά νοήματα. Στον ποιητή, στο συγκεκριμένο άνθρωπο, ποιες είναι οι διαφορετικές γλώσσες? Στην περίπτωσή του θα έλεγα
που μπορώ να το δω και λίγο από την δική μου επαγγελματική ενασχόληση, είναι η γλώσσα του ασυνειδήτου που εκπροσωπεί, όπως γνωρίζετε, το θέλω, με τη γλώσσα της συνείδησης που αντιπροσωπεύει το πρέπει. Δεν επιθυμώ να γίνω δασκαλίστικος, αλλά να θυμίσω ότι στην πορεία της ζωής μας ό,τι δεν καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε, το αποθούμε. Συμβολικά, ας πούμε, στο ασυνείδητο. Ερωτικές διαθέσεις, φιλοδοξίες που δεν βρήκαν αντίκρισμα, σχεδιασμοί που ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν, καταγράφονται, αποθούνται και φυλακίζονται μέσα στο χώρο του ασυνειδήτου. Και βέβαια, όπως ξέρετε, χρειάζεται ένας δεσμοφύλακας για να κρατά φυλακισμένες τις επιθυμίες που δεν έχουν βρει αντίκρισμα. Η ποίηση, λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως βέβαια και στην πλειονότητα των δημιουργών, αλλά εδώ ίσως και λίγο πιο έντονα, λειτουργεί σαν διαιτητής ανάμεσα στο θέλω του ασυνειδήτου και στο πρέπει της συνείδησης. Και να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για συνείδηση, μιλάμε στην ουσία, γιατί αυτό είναι το πρέπει, για τη λογική των άλλων. Δηλαδή, για τη λογική του πατέρα μου, της μητέρας μου, των ανθρώπων που γνώρισα, της αστυνομίας, των νόμων, του κράτους, του παπά, της ενορίας, τη λογική των άλλων. Αυτή στην ουσία είναι και η συνείδηση που οριοθετεί το πρέπει. Ουσιαστικά, λοιπόν, ο Σάββας Καράμπελας μεταφράζει αυτή τη γλώσσα, δοκιμάζοντας να την μετατρέψει, να την μεταφράσει σε συνειδητό λόγο. Το ότι ο συγκεκριμένος δημιουργός, όπως και πολλοί άλλοι, ασφικτιά για τους δικούς του λόγους στην εσωτερική του διαδρομή, στην ποιητική γραφή του γίνεται φανερό και αντιδρά πέρα από τις λέξεις του και με το να προκαλεί διάρρηξη στο πλαίσιο και την οριοθέτηση. Σπάει δηλαδή την κλασική εικόνα της γραφής. Και όπως προείπε ο κύριος Δασκαλόπουλος και στη σελίδα 11 στο ποίημα «Υγρό στοιχείο» με τη λέξη «Φυσαλίδες», αφήνοντάς τες να διαχέονται πέρα από τη γραμμή και το στίχο, εικονοποιεί με τα γράμματα της λέξης την αίσθηση του ότι αυτές οι φυσαλίδες διαχέονται, εξανεμίζονται, τη σκορπάει τριγύρω. Δίνει δηλαδή και μια οπτική εικόνα και του συναισθήματος, αλλά και των ίδιων των λέξεων. Και το ίδιο βέβαια συμβαίνει και σε άλλα κείμενα που ήδη ποιητικά που έχει προσδιοριστεί. Ας πούμε για παράδειγμα και στο κείμενό του, στο ποίημα μάλλον, που έχει τον τίτλο «Ενηλικίωση», η φράση «κούνια μπέλα», έτσι όπως έχει μοιραστεί, είναι στη σελίδα 34 για κάποιους που βλέπω το αναζητούν, η φράση λοιπόν «κούνια μπέλα» μοιράζεται με τέτοιο οπτικό τρόπο ώστε να σου δίνει την αίσθηση της κίνησης και, αν θέλετε να το πάμε πιο πέρα, του νανουρίσματος. Αντίστοιχα λοιπόν, στην προσωπογραφία με τους στίχους «μια θάλασσα δεξιά», «μια θάλασσα αριστερά» κλπ. Έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Τα κείμενα αυτού του βιβλίου, τα ποίηματα αυτού του βιβλίου, είναι φανερό ότι είναι εμπνευσμένα από λεπτομέρειες συναισθημάτων, αλλά και οπτικά στιγμιότυπα. Υπάρχει ακριβώς αυτό το στοιχείο που ήδη το εντόπισε
ο κύριος Δασκαλόπουλος όλα μου τα πήρε στην αναφορά που έκανε πριν και στην προσέγγιση, το υγρό στοιχείο, που βέβαια από τη δική μου οπτική η συνεχής αναφορά μπουρίνια, χώματα, βροχή, υγρά χώματα, βροχή, νύχτα, χύμαρος, πλήγεται στο αίμα, τέρμονα νερά κτλ, χυμή της ημέρας, το νερό παραπέμπει έτσι κι αλλιώς στη μήτρα. Στην αναγέννηση θα σας έλεγα στο ξέπλυμα, στον καθαρμό δηλαδή, ή στο πνίξιμο. Η στίχη του, αν και είναι το πρώτο βιβλίο, που αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είναι στίχη πυκνή. Όχι πάντοτε, αλλά τουλάχιστον νοηματικά, δυνατή. Μερικοί θα έλεγα και μουσική στίχη. Είναι οι λέξεις του εκφραστικές, είναι λέξεις χρωματισμένες, ασυνήθιστα σε κάποια σημεία, επίθετα και ρήματα, ιδιαίτερα με επαναλήψεις ποτισμένες από τον δραματισμό των δικών του εσωτερικών εικόνων. Η αφήγησή του είναι συγκεκριμένα δραματική, συγκρατημένα δραματική. Δημιουργεί σκηνικά με αρκετή πρωτοτυπία. Συγχωνεύει τη ματέωση που προκαλεί η γνώση. Θα υποστήριζα με παραβατικά αισθήματα που έχεις διάχυτη την αίσθηση ότι όπου να είναι θα εκδηλωθούν έντονα και θα πεταχτούν μέσα αλλά και πέρα από το χαρτί για να λερώσουν, να στιγματίσουν τον αναγνώστη. Επίσης, εκείνο που μπορώ να υπογραμμίσω είναι ότι στο λόγο του ποιητή σε αρκετά σημεία υπάρχει το στοιχείο της κάθαρσης. Δεν μας το επιβάλλει βαρύγρουπα. Δεν το καθορίζει στοχευμένα, αλλά διαχέεται ως μακρινή υπόσχεση για τον αναγνώστη και δεν υποθέτω σίγουρα και για τον ίδιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ψιθυρίζει μυστικά και ανάλαφρα μια κάποια μελλοντική παρηγοριά. Μέσα από τις λέξεις των στίχων του αντιλαμβάνεστε όλοι ότι παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς ένα μέρος της βιογραφίας του Σάβα Καράμπελα. Είναι όπως όλοι μας ο κληρονόμος και ο εντολοδόχος μιας εσωτερικής διαδρομής που μας επιτρέπει να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα του ψυχισμού του κάποια συναισθηματικά στιγμιότυπα, άλλα που θέλει να τα θυμάται και άλλα που προσπαθεί, θα μπορούσα να υποστηρίξω, να τα θολώσει. Επιτρέψτε μου, για να μην καταναλώσω άλλο χρόνο, να τελειώσω την παρουσίαση με το ποίημα που ο ίδιος το έχει τοποθετήσει στο τέλος της συλλογής του και έχει τον τίτλο «Ιστερόγραφο». Το πρωινό της Κυριακής ο ήλιος ευνηδίασε νωρίς το οικογενειακό διαμέρισμα. Ο πρώτος ένικος κατέβηκε με την μικρή σκαλίτσα του και μπήκε στον παούλο. Όλοι κοιμούνταν και γι' αυτόν έχει έρθει η ώρα να ταξινομήσει τα ημερολόγια που κρατούσε ένα έτος, να καδράρει τις φωτογραφίες από τη σχολή, τις πρώτες διακοπές, το γάμο, τα γενέθλια των παιδιών, να γυαλίσει τα μετάλλια που είχε κατακτήσει. Δεν άκουγε, χωμένος όπως ήταν και απορροφημένος, τις φωνές των παιδιών που χοροπήδαγαν μόλις ξυπνήσανε, έξω από τον παούλο. Δεν τις ξανάκουσε ποτέ. Μπήκε και έμεινε στον παούλο με την κληρονομιά και τα αποσπάσματα
της υστεροφημίας του. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι εξαιρετική στιγμή για μένα. Για πολλούς λόγους. Ένας αρκεί. Ο Σάββας είναι πραγματικό μου παιδί. Το βιβλίο που ανέλαβα να παρουσιάσω είναι ό,τι μεσολάβησε στη ζωή του πολύ μεγάλο μετά από την πολύχρονη συνεργασία που είχαμε για την εκπόνηση μιας θαυμάσιας διδακτορικής διατριβής την οποία έλαβε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με άριστα, με επιβλέπουσα εμένα. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής και ο τρόπος εκπόνησής της συνιστά μέχρι σήμερα ένα μείζον ερώτημα της έρευνας που η απάντηση που δίνει με την εμπεριστατωμένη μελέτη του ερωτήματος αυτού, η απάντηση αυτή είναι ακόμα δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί από την έρευνα του πεδίου στο οποίο αναφέρεται. Ο Σάββας, είμαι σίγουρη ότι μια ιδέα όλοι έχουμε όσοι είμαστε εδώ, είναι ένας εξαίρετος φιλόλογος, πολύ γνωστός στην ακαδημαϊκή κριτική, με συμμετοχές σε συνέδρια, και η κυρία Βογιατζόγλου που είναι εδώ τον έχει πολλές φορές στο μεταπτυχιακό της καλέσει για να αναπτύξει πλευρές του θέματος της διδακτορικής του διατριβής. Η διδακτορική του διατριβή, όπως είπε και ο κύριος Δασκαλόπουλος, ένα εμβληματικό περιοδικό, παρουσιάζει ένα εμβληματικό περιοδικό της δεκαετίας του 30. Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο προβληματική, γιατί όταν ήρθε να κάνει τη διατριβή στο γραφείο μου, του λέω θα έρθεις μετά από ένα χρόνο αφού θα διαβάσεις μερικά πράγματα. Και ήρθε και παρακολούθησε και λοιπά, αλλά είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη από τη δουλειά που έκανε, γιατί αυτή η δουλειά, όπως σας είπα, η επίμονη έρευνα του Μεσοπολέμου ακόμα δεν την έχει πλήρως εξαντλήσει και αξιοποιήσει. Δραστηριότητας, μια καινούργια δραστηριότητα του Σάββα που γράφει ποιήση και που αυτή η ποιήση περιέχει ό,τι μεσολάβησε από τότε που τελείωσε τη διδακτορική του διατριβή. Θα μου επιτρέψετε να δω το κείμενό μου. Δεν θα μπορούσα και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την Μανδραγόρα. Πρέπει να τονίσω μερικά πράγματα. Εκτός των άλλων, οι εκδόσεις Μανδραγόρα μας είναι γνωστές και για την καλλιτεχνική σύνθεση, την αισθητική δηλαδή ποιότητα των εξωφύλων όλων των εκδόσεων και όχι μόνο του βιβλίου που έχουμε σήμερα να παρουσιάσουμε. Στο βιβλίο που παρουσιάζουμε αυτή τη φορά παρουσιάζονται μέσα στο βιβλίο και στο εξώφυλλο έργα της κυρίας Δαμοπούλου που αναφέρθηκε. Αυτό που θέλω κυρίως να πω και που εννοώ μιλώντας για τις εκδόσεις Μανδραγόρα και τη φροντίδα πάνω στο βιβλίο, θέλω να πω ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία θα πρέπει να την πιστώσουμε στις εκδόσεις αυτές. Εισαγάγουν μία καινούργια φιλοσοφία στο χώρο του βιβλίου. Θα έλεγα μια φιλοσοφία, θα την χαρακτηρίσω μάλλον αντισυμβατική για τους κανόνες της εκδοτικής αγοράς. Στα βιβλία του Μανδραγόρα συνυπάρχει η καλή ζωγραφική με την καλή ποίηση εν προκειμένου και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η εποχή των αναγνωστών που έρχεται σε επικοινωνία με αυτές τις εκδόσεις Μανδραγόρα ταυτόχρονα αποκτούν ένα κριτήριο αισθητικό, αποκτούν μία επαφή με ένα γεγονός αισθητικό δύο τεχνών, αναπαραστατικής τέχνης και τέχνης γραφής, και είναι μια σημαντική μαρτυρία για την εποχή των αναγνωστών που έρχονται σε επικοινωνία με αυτές τις δύο τέχνες, με ό,τι δηλαδή θα λέγαμε με δείγματα δύο τεχνών της εποχής του αναγνώστη.
Αισθάνομαι και προσωπικά ότι οφείλω αυτή την εκτίμηση, γιατί στις εκδόσεις, όπως ακούστηκε από τον ίδιο τον κύριο Κρεμίδα, εμπιστεύτηκα και ένα από τα καλύτερα βιβλία μου. Καρπό, αυτό το βιβλίο μου λοιπόν ήταν καρπό συγκομιδής μακρόχρονης ακαδημαϊκής θεωρητικής ενασχόλησης. Αναφερόταν στη λογοτεχνία του 19ου και του 20ου αιώνα και πώς αυτή η λογοτεχνία ενεργοποιεί τη σκέψη και την αίσθηση των ανθρώπων που διαβάζουν τα κείμενα. Έρχομαι στο βιβλίο που παρουσιάζουμε, που έχουμε να παρουσιάσουμε. Ο κλειστός χώρος και η έξοδος προς την έκφραση. Δηλαδή, ακούσατε και από τους άλλους αναγνώστες, αλλά κάθε βιβλίο ανήκει στον αναγνώστη του. Δηλαδή, η μετάφραση του βιώματος σε γλώσσα είναι αποτυπωμένη στον τίτλο του βιβλίου. Στο θάλαμο του μεταφραστή, με τον οποίο ο Σάββας πρωτοπαρουσιάζει το σπίτι. Το σημειώνω και για ένα ακόμα λόγο αυτό το στοιχείο, γιατί είμαι και ανθολόγος της ποίησης του 20ου αιώνα. Ως ανθολόγος λοιπόν της ποίησης με ενδιαφέρει η σύνδεση της ποίησης με το γεγονός. Θα μου επιτρέψετε να πω, στην αντίθετη περίπτωση, δύσκολα να έχουμε ποίηση. Πιο πολύ έχουμε πόζα ποιητική. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει οπωσδήποτε το βιβλίο του Σάββα. Και όταν λέω σύνδεση της ποίησης με το γεγονός, φυσικά δεν εννοώ την ποίηση που σέβεται το γεγονός, αλλά την ποίηση που μεταστοιχιώνει τα γεγονότα με ασέβεια. Ασέβεια στο ρεαλισμό και στην κυριολεξία. Γιατί κατά τον Νίτσε, κανένας καλλιτέχνης δεν ανέχεται την πραγματικότητα. Έπειτα η γλώσσα στο χώρο της οποίας επιθυμεί να μεταφραστεί το γεγονός σημαίνει μια συνθήκη που από αιώνες τώρα τη διαμορφώνουν οι ανάγκες έκφρασης του ανθρώπου. Είναι μια γλώσσα αποτέλεσμα διαρκούς αναμέτρησης κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης περιπέτειας. Και αυτός είναι ο λόγος που η ίδια η γλώσσα δίνει στον ποιητή και τα μέσα. Διαθέτει, θα λέγα, μπορούμε να πούμε, μια απέραντη σοφία τεχνικών και μέσων, αισθητικών και φόρμας. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το βιβλίο ενός φιλολόγου που θέλησε να μας δείξει ότι ξέρει την ποιητική γλώσσα, αλλά ενός ποιητή που αφήχθη στην ποιητική γλώσσα ύστερα από τις δικές του αναμετρήσεις. Τώρα πλέον ξέρει αυτό που μας λέει στη σελίδα 26 και στο ποίημα που επιγράφεται με τον τίτλο «Γράφητη», ότι δηλαδή η ποιητική γλώσσα λειτουργεί ως ένα απασφαλισμένο όπλο. Διαβάζω. Γράφητη. Κάνε τη λέξη κλειδί και άνοιξε. Ρόδα και ποδηλάτησε. Κάνε τη λέξη όπλο και απασφάλισε. Περίπου 34 ποίηματα, όπως ακούσατε ήδη, χωρισμένα σε 3 ενότητες, με κύρια ενότητα του βιβλίου τη δεύτερη, που έχει τίτλο «Σπαράγματα μιας μυθιστορίας» και την χρονία 2001-2015. Αυτή η δεύτερη ενότητα που τη θεωρώ εγώ κύρια συμπληρώνεται με 2 ακόμη, μια πρώτη που έχει προγενέστερα ποίηματα από το 97 έως το 2000 και το τιτλοφορεί με τον τίτλο «Απομινάρια μιας πρώτης ηλίας», και το βιβλίο συμπληρώνεται, ολοκληρώνεται με 3 ποίηματα που έχουν ειδικό τίτλο «Το επίμετρο», και θα μου επιτρέψεις εδώ, Σάββα, είδα σε αυτά τα ποίηματα πώς θα είναι η δεύτερη συλλογή σου, που θα συζητήσουμε μεταξύ μας για το πώς πρέπει να είναι η δεύτερη συλλογή. Ο ποιητής, παιδί της πρωτεύουσας, γνώρισε την επαρχία στις διακοπές και στις σπουδές του. Η θάλασσα του Πηλίου
και η λίμνη των Ιωαννίνων, όπως ακούσατε ήδη από τους δύο προλαλήσαντες, είναι δύο κυρίαρχες όψεις της εξόδου στη φύση. Πάνω σε αυτές τις δύο όψεις θα ακουμπήσει ο μεταφραστής ποιητής και θα αντλήσει τα στοιχεία της ποιητικής μεταμόρφωσης των πιο προσωπικών του βιωμάτων. Όμως πέρα από τη γεωγραφία, που την κατάργησε ήδη ένας τυφλός ποιητής, ενώ εδώ τον ποιητή των ποιητών, τον Όμηρο, είναι γεγονός πως η ποιήση σήμερα δεν γράφεται ούτε από ιστρίλατους ποιητές, ούτε από χαλιναγωγημένους και υποταγμένους σε κανόνες. Γράφεται από την συγκινησιακή ένταση. Η ποιήση ριζώνει στις συγκινήσεις, τις ψυχικές και του στοχασμού. Και εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αξία της ποιητικής γλώσσας. Γιατί αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση μιας γλώσσας που έχει εχμαλωτήσει ό,τι αισθάνθηκε και σκέφτηκε ο άνθρωπος. Και παίρνω εδώ την ευκαιρία να πω πως για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να θεωρήσουμε ως μεγάλη απώλεια την παρεμπόδιση της επικοινωνίας με αυτή τη μορφή γλώσσας. Είτε μέσα από τα σχολικά προγράμματα, είτε μέσα από άλλα κοινωνικά εμπόδια. Αυτή λοιπόν η ποιητική γλώσσα συμπυκνώνει τη ρεαλιστική αφετηρία και τη φαντασιακή έκρηξη στο βιβλίο του Σάβα Καράμπελα. Και για να συνανοηθούμε καλύτερα, ας ακούσουμε τον ποιητή πώς πυροδοτεί η αποκάλυψη στο ποίημα, το θεωρώ κλειδί όλου του βιβλίου, είναι στη σελίδα 14 και έχει τίτλο «Φάρος». Θα μου επιτρέψετε να το ακούσω, να το διαβάσω. Έχει μότο ένα στίχο από ένα σονέτο του Σέξπιρ, «But then begins a journey in my head». Καθώς το ταξίδι εκτείνεται μέσα στο μυαλό, όλες οι βάρκες των ελπίδων και τα υπεροκεάνια των φόβων συνθλίβονται. Υπάρχει ένας φάρος που αιώνια ζει και διασώζει το φως του στο ναυάγιο. Περίπου το βιβλίο λοιπόν θα μπορούσε με τίτλο επιγραμματικό να συμπυκνωθεί στη φωνή του Γιώργου Σεφέρη από τον ερωτικό λόγο. «Ω σκοτεινό ανατρίχεσμα στη ρίζα και στα φύλλα». Γιατί τα ποίηματα μιλάνε για το ανατρίχεσμα μιας ύπαρξης ανοιχτής στην αποκάλυψη του μυστηρίου της δημιουργίας. Ή και ακόμα για το εφορικό αναφτέρωμα κατά την ώρα μιας εξόδου, λυτρωτικής εξόδου από τη συντριβή της απόγνωσης και της φθοράς. Είναι η ποιητική συλλογή ενός πατέρα που άφησε τη φιλολογία, όπως ο Έκτορας στην περικεφαλαία του όταν πλησιάζει τον Αστιάνακτα, και με ύφος συμβολικό και έναν ιδιότυπο μυστικισμό μας φέρνει ανυπεράσπιστους μπροστά στην αθωότητα και μας εγκαταλείπει ανοχήρωτους στο πεδίο της ποίησης, όπου αυτό που θα ακολουθήσει είναι στίχη δική του, από μία συνωμοσία της αυγής γεννιέται η μέρα. Το βιβλίο μας έκανε να ξαναθυμηθούμε ότι η ποίηση είναι παραμυθία, σύμμαχος πολύτιμος στα θύματα της φθοράς, έπαθλο που σβήνει ήτες ή ακόμα, πάλι για να θυμηθούμε το Σεφέρι, μποτήλιες στη θάλασσα. Γιατί ποίηση είναι δημιουργία, είναι η γέννηση ενός κόσμου που μόνο στην ποίηση υπάρχει, του κόσμου της φαντασίας. Τα ποίηματα του Καράμπελα είναι η ακριβή ευεργεσία στον άνθρωπο ναυαγό,
μπορούν να ξεχωρίζουν και να δείχνουν τον φάρο που είδαμε, που τα υπεροκιάνια των φόβων τον έχουν αποσκεπάσει και τον έχουν κάνει αόρατο αυτόν τον φάρο. Κι όπως ο ψήθυρος του ανώνυμου ποιητή της λαϊκής μας ποίησης, «Κοιμήσου αστρή, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιοφεγγάρι», κλείνει σε αυτό το στίχο όλη την εφορία της ακριβής τρυφερότητας, έτσι και ο ποιητής της εποχής μας μπορεί να συντάσει ένα ημερολόγιο όλων των πηγών του φωτός. Πάντως διαλέξαμε διαφορετικά βήματα. Σελίδα 21. Η ζωή έχει γεμίσει αστέρια και έγινε ολοστρόγγυλο φεγγάρι. Έχει μια ατέλειωτη σειρά από ακτίδες ήλιου ριζωμένες στη σφαίρα του. Φωτίζει κάθε μέρα. Η ποίηση μπορεί να είναι αυτή η έξοδος στο φως. Και όταν ακόμα ζούμε την απόγνωση της εχμαλωσίας και των πνιγμού σε βαθιά χαντάκια δικές του λέξεις που κλείνουν τον ορίζοντα και γκρεμίζουν τις γέφυρες, τότε οι εικόνες μιας τερατογεννημένης φύσης, ακούγεται καράμπελας στο επόμενη φράση, πηγές δίχως τρεχούμενα νερά, σιρήνες χωρίς στόματα, τελειώνει το παράθεμα, εισαγάγουν στο ποίημα το αίσθημα ότι η ζωή είναι εκτεθειμένη στη βία ή το αίσθημα ενός αποτρόπαιου, δηλαδή απάνθρωπου κενού, την ώρα του μεγάλου πόνου, που στην ποίηση είναι τα ασανσέρ του χειρουργείων, τα φορεία των επιτόκων, όπως διαβάζομαι στο ποίημα Ανάνυψη στη σελίδα 31. Οι ιστορίες των ποιημάτων αφηγούνται το σύνηθες και το καθημερινό ως καινούριο και εκπληκτικό. Το βιβλίο οργανώνει ένα μυθικό πλέον συνέστημα του ανθρώπου ως φύσης χαρισματικής. Να μπορεί αυτός μόνο να αντέχει την αθότητα του προσώπου, παρότι έχει μεσολαβήσει ο κατακαιρματισμός του και ο αφανισμός του πίσω από την αποτρόπαιη λάσπη, δική του η λέξη. Το βιβλίο μιλάει για την ιστορία της αθωότητας του προσώπου, που ως προς τη ζωοδοτική του φύση αναδύεται σφλεγόμενη πηγή από τη θάλασσα. Βλέπε τα ποίηματα που αναφέρθηκαν, Προσωπογραφία και Δύο νησιά. Μια αθωότητα που πολιορκεί την αγωνία για την ανθρώπινη μοίρα και δημιουργεί προσδοκία απολύτρωσης. Η μετακίνηση των ορίων προς το θαυμαστό σαρώνει την ακαμψία του κόσμου, δείχνει τις βαθιές πηγές όπου κείται το αίμα του ανθρώπου. Και το βιβλίο γίνεται όχημα για τη μεταφορά στο θαυμαστό χώρο του ονείρου, κατοικία της αθωότητας και της ενότητας, όπου ο άνθρωπος νιώθει ακέραιος. Όμως, όσο και αν φαντάζει ουτοπία, μας βρίσκει σύμφωνος το γεγονός πως είναι αυτή η ευεργεσία της διαρκούς δημιουργίας που καταφέρνει το κέριο χτύπημα στον εχθρό χρόνο. Εδώ ακριβώς μπορούμε να αναζητήσουμε με ποιο τρόπο ένα προσωπικό και ιδιαίτερο συνέστημα μπορεί ανασυγκροτημένο στη σφαίρα της φαντασίας, της ποίησης, να αποκτά τη δυναμική της έκφρασης μιας αίσθησης γενικής όλων των ανθρώπων. Επιλέγοντας δύο λόγια για τη γλώσσα. Ο γεωμετρημένος κόσμος της ποιητικής γραμματικής που δίνει σφρίγος στις λέξεις και όπου η νοηματική αιχμή δεν χάνει την αξία της και βέβαια την αλληλουχία της, εν ολίγης η βαθιά βιωματική απογυμνωμένη γλώσσα που διαβαθμίζει τη δραματικότητα παίρνει τη μορφή της κάθαρσης με τη δύναμη που της δίνει η ρεαλιστική ματιά και η μετοπική αναμέτρηση του πάθους. Τα χαρακτηριστικά αυτά μας θύμισαν τη γλωσσική παράδοση των μεταπυλλονικών ποιητών του Αλφίου, γιατί υπάρχει και η καταγωγή, ενώ από την άποψη της ποιητικής μεταφοράς, μια μεταφορά σας λέω που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, είναι η εικόνα, ας πούμε, του εκριζωμένου κήπου, η εικόνα της αντιστραμμένης φυσικής τάξης του κόσμου. Αυτή λοιπόν η ποιητική μεταφορά μπορεί να βεβαιώνεται με αυτήν την ποιητική μεταφορά η σταθεροποίηση μεταπολεμικής παράδοσης. Ωστόσο, εν σπέρματι υπάρχει και μία διάθεση αυτονόμησης από τεχνήματα
Αυτή είναι μια δική μου διαπίστωση, παρακολουθώντας τα καινούργια ποίηματα που καταχωρίζονται στον Πανδραγόρα, που κι εγώ, να επαναλάβω, το θεωρώ το καλύτερο και το συστήνω στους φοιτητές μου, όχι μόνο αισθητικά το καλύτερο, αλλά και από την άποψη της ύλη και κυρίως γιατί εκεί μπορούμε να δούμε τις νέες φωνές. Πάλι θα αναφέρω την ιδιότητά μου ως ανθολόγου, με ενδιαφέρει. Ο Πανδραγόρας είναι για μένα ο οδηγός των νέων φωνών που έρχονται. Νομίζω οι τρεις δημιουργοί αποδελτίωσαν πολύ αναλυτικά την δουλειά του Σάββαν και αν δεν θέλετε ή αν δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι, θα ήθελα να κλείσω απλώς εγώ από την πλευρά μου και να δώσουμε το λόγο στο Σάββαν να μας πει δύο λόγια. Να πω μόνο και το νιώθω σαν υποχρέωση, σαν πραγματική ανάγκη. Ο Κάρολος Κούν, ένας από τους σημαντικότερους δάσκαλους, έγραφε στο πρόγραμμά του στην τρία σελίδα «Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας». Και νομίζω ότι σε αυτόν τον τόπο τελικά αυτό ισχύει για όλες τις μορφές της τέχνης. Ο καθένας προσπαθεί όλοι μαζί, ο καθένας μόνος του, αλλά και όλοι μαζί συλλογικά, και αυτή είναι μια βραδιά σήμερα που μας δίνει τη δυνατότητα να συνυπάρχουμε. Πραγματικά προσπαθεί με αίμα να κάνει την τέχνη που μπορεί για την ψυχή του. Με αυτή την έννοια, τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τους τρεις και βέβαια τη Γεωργία, τη Λαδογιάννη για τα πάρα πολύ καλά λόγια της και όλους τους άλλους συμμετέχοντες, και τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο και τον Τρίφωνο Ζαχαριάδη. Να πω κλείνοντας μόνο, γιατί έτσι μου ήρθε στο μυαλό διπλώντας τα έργα, ότι τα ποίηματα πέρα από την ουσία κάθε αυτή, κατά την άποψή μου, έχουν και κάποιο στοιχείο οπτικής ποίησης. Είναι με μια τέτοια διάταξη ανάλογη, όπως και κάποια ποίηματα από τη συλλογή του Σάββα. Είναι και ποίηματα που μπορεί να παραπέμπουν και σε μια γλωσσόκεντρη ποίηση, για να θυμηθούμε και τον αείμνηστο φίλο μας και αγαπημένο ποιητή, τον Ανδρέα τον Παγουλάτο. Έχει στοιχεία. Θα τα χαιρόταν ο Ανδρέας αν ζούσε. Να κλείσω και εγώ τη δικιά μου την αναφορά, διαβάζοντας ένα ποίημα. Να είναι το μπουκάλι με το μήνυμα, και αυτό πιασμένο στα δίχτυα, που είναι στημένα για τους ελέφαντες, τις φώκες και τα τέρατα της θάλασσας. Να είναι απλά μια αντανάκλαση του προηγούμενου χρόνου που από ψηλά χαζεύει το είδωλό του σε εκείνη τα νερά, ή πάλι να είναι ένα λευκό μαργαριτάρι, προτού το βγάλουν να το φτιάξουν κολιέ που ακόμα κρύβεται μέσα στο κλειστό κοχύλι. Ό,τι και να είναι, τάραξε πάλι τα λινάζοντα νερά. Σας ευχαριστώ πολύ από την πλευρά μας και ο λόγος στο Σάββα Καράμπη. Σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου όλους που προσήλθατε απόψε στη συνάντηση αυτή. Πάντα είχα την πεποίθηση ότι όταν κανείς προσέρχεται στην τέχνη, αυτή του η συνάντηση αποτελεί και αυτή, συνιστά και αυτή τέχνη. Πιστεύω ότι επιβεβαιώθηκε αυτή η πεποίθηση σήμερα απόψε και από τους τρεις ομιλητές μας, τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, τον Τρίφωνα Ζαχαριάδη, τη Γεωργία Λαδογιάννη, και διαπιστώσατε το πώς ο ποιητής και ο αναγνώστης του, ο καλλιτέχνης σε κάθε μορφή τέχνης και όποιος προσέρχεται στην τέχνη του, αποτελούν ουσιαστικά τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μιλάμε με τον Δημήτρη, με τον Τρίφωνα, με τη Γεωργία, την ίδια γλώσσα. Γιατί πράγματι, όπως διαπίστωσαν, ο τίτλος της συλλογής υπονοεί ότι η ποίηση είναι μια γλώσσα. Και σήμερα, απόψε, βρεθήκαμε όλοι μαζί για να επικοινωνήσουμε μέσω αυτής της γλώσσας στο θάλαμο του μεταφραστή. Ιδιαίτερα θέλω να τους ευχαριστήσω, διότι ήρθαν και μίλησαν για τη συλλογή σε μια περίοδο που και οι ίδιοι έχουν πολύ πλούσιες, πολύ έντονες πνευματικές και εκδοτικές δραστηριότητες. Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος πρόσφατα εξέδωσε «Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου», είναι ο τίτλος του χρονικού που αποτελεί μια πνευματική αυτοβιογραφία του, αποτυπώνει σε αυτή την πνευματική του διαδρομή τόσες δεκαετίες τώρα στα ελληνικά γράμματα. Επίσης εξέδωσε πρόσφατα, μετά τη μνημειώδη, όπως ξέρετε, βιβλιογραφία Καβάφη, τη βιβλιογραφία Σεφέρη, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος
για τη σημερινή του ομιλία και χαίρομαι που και εκείνος θυμάται, όπως και εγώ πολύ πιο έντονα ίσως, την εποχή εκείνη που του είχα πρώτο εμπιστευτεί τα πρώτα μου γραπτά και ήταν αποφασιστική η ενθάρρυνση που μου έδωσε να τα δημοσιεύσω τότε στο φιλόξενο βήμα του περιοδικού Εντευκτήριο του Γιώργου Κορδομενίδη, που όπως ξέρετε εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τον Τρίφωνα Ζαχαριάδη, θα σας κάνει εντύπωση, είναι αληθές όμως, ότι αν δεν υπήρχε ένα δικό του βιβλίο, ίσως σήμερα δεν υπήρχε ούτε το δικό μου, για το οποίο ήρθαμε και συναντηθήκαμε εδώ. Τον Τρίφωνα τον γνώριζα ως αναγνώστης του, από τα γνωστά best seller, ψυχαναλυτικά δοκίμια του, ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον, συντροφικότητα και αποχωρισμός, και εξεπλάγινε ευχάριστα όταν διαπίστωσα ότι εξέδωσε μια ποιητική συλλογή το 2015, τη συλλογή με τον τίτλο «Παλαιά βιογραφία». Σε αυτήν λοιπόν ο Τρίφωνας συμπεριέλαβε και εξέδωσε για πρώτη φορά ποίηματα που έγραφε εδώ και 40 χρόνια, από την παιδική, από την εφηβική του ηλικία. Το γεγονός ότι διαπίστωσα στός ο άνθρωπος, αυτός ο ποιητής, αυτή την απόφαση, με ενέπνευσε και με κινητοποίησε και εμένα να συγκεντρώσω τα δικά μου τα γραπτά, να τα αυτοανθολογήσω, μιας 20ετίας ήταν, και να προχωρήσω στην έκδοση της δικής μου συλλογής. Και εκείνον τον ευχαριστώ, ξέρω ότι ήρθε ενώ τρέχει στο τυπογραφείο, γιατί σε λίγο εκδίδει το καινούριο του μυθιστόρημα. Για τη Γεωργία τι να πω, συγκινούμε και χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, γιατί είχατε την ευκαιρία κι εσείς να την απολαύσετε όπως την απολαμβάνουμε εμείς οι φοιτητές με την ιδιότητα που είχα τότε, οι νεότεροι φοιτητές της που γεμίζουν κυριολεκτικά τα αμφιθέατρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι φιλόλογοι σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα συνέδρια που πηγαίνουμε. Θέμα, ποιήση που ενδιαφέρει. Πάντως, οφείλω να πω ότι στα συνέδρια που πηγαίνουμε ανά τον κόσμο, κοιτάνε όλοι οι φιλόλογοι το πρόγραμμα, πότε μιλά Λαδογιάννη, σε ποια συνεδρία, σε ποια αίθουσα, γιατί ξέρετε, γίνονται παράλληλες συνεδριάσεις και γίνεται κοσμοσυρροή στη συγκεκριμένη αίθουσα. Μην χάσουν μία της ανακοίνωση, μία της εισήγηση. Έχω συνδεθεί μαζί της και της οφείλω την εμβάθυνσή μου στην ελληνική λογοτεχνία και ποιήση. Το επιστημονικό της έργο είναι σημείο αναφοράς στον ακαδημαϊκό χώρο. Οι σπουδές στη λογοτεχνία, το τελευταίο της βιβλίο, αλλά και οι δύο τόμοι της ανθολογίας λυρισμού που εξέδωσε πρόσφατα, είναι οδηγοί για την ποιήση όλου του 20ου αιώνα. Στον πρώτο τόμο της ανθολογίας λυρισμού, ανθολογεί ποιητές από το 1900 έως το 1940 και στον δεύτερο από το 1940 μέχρι το 2000. Υπότιτλος της ανθολογίας της «Σκοτεινή ρίζα». Φυσικά το βιβλίο δεν θα υπήρχε χωρίς εκδότη. Τον Κώστα, όπως και εκείνος ανέφερε εισαγωγικά, τον ήξερα εδώ και αρκετά χρόνια και σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων μου αποκαλύπτει και μου προσφέρει τον εαυτό του, τα δώρα του. Είχαμε γνωριστεί σε ένα συνέδριο πριν από 10-15 χρόνια, ίσως στα Γιάννενα, στη Ζήτσα για τον Αβιέρη, ή ήταν στην Κομωτινή για τον Κάλλας που έβγαλε και τον τόμο με τα κείμενα, με των εισηγήσεων που ανακοινώσαμε στο συνέδριο. Το 2015 τον γνώρισα ως ποιητή, διότι ο Κώστας εξέδωσε το 2015 την ποιητική συλλογή Σαντιγκάρ, η οποία κατά τη δική μου τουλάχιστον ανάγνωση και πρόσληψη εξέφραζε ποιητικά όλο το κοινό αίσθημα εκείνης της εποχής, το συλλογικό υποσυνείδητο πριν τις εκλογές του 2015 που αμφιταλαντευότανε ανάμεσα στην αναζήτηση της ελπίδας και ήδη την υποψία ότι η ελπίδα μπορεί και να διαψευστεί. Αυτή είναι η δική μου ανάγνωση στη συλλογή του. Φυσικά η ποίηση είναι ανοιχτή σε πολλές άλλες, αλλά πιστεύω ότι όλο αυτό το εκρεμές που κυριαρχούσε τότε στην ελληνική κοινωνία και βλέπουμε τώρα πώς εξελίσσεται, βρίσκεται ποιητικά φυσικά μεταφρασμένο στη συλλογή του εκείνη. Τον γνώρισα πρόσφατα ως εκδότη, γνώρισα πώς λειτουργεί ως εκδότης.
Όταν λοιπόν του απευθύνθηκα στον Κώστα και του εμπιστεύτηκα τα ποίηματά του, άμεσα τα διάβασε, θέλησε να τα εκδώσει και μαζί με τη σύντροφό του στη ζωή και την τέχνη, τη Τζέλα Ασπρογέρακα, επιμελήθηκαν τη συλλογή με έναν τρόπο που πιστεύω ότι είναι αψεγάδιαστος. Δεν έχει ξεφύγει ούτε ένα τυπογραφικό, έχουν τοποθετηθεί τα ποίηματα με πολύ καλέσθητο τρόπο στις σελίδες, ούτε ένα κόμμα, ούτε ένα σημείο στίξης δεν ξέφυγε. Ο Κώστας έτρεχε συνεχώς φυσικά στον τυπογράφο, στον γραφίστα, μου έδινε τα δοκίμια, τα κοιτάζαμε μαζί και όλα αυτά, οφείλω να το αποκαλύψω αυτό, με μια ανιδιοτέλεια η οποία είναι σπάνια, αν όχι και μοναδική στο χώρο των εκδοτών. Ο Κώστας μνημόνευσε πριν τα λόγια του Καρόλου Κουν, κάνει τις εκδόσεις με την ψυχή του, δεν λειτουργεί ως ένας επαγγελματίας έμπορος, αλλά ο ίδιος ως ένας καλλιτέχνης, ως ένας ποιητής. Τον ευχαριστώ θερμά και για την προσωπική εμπειρία που είχα να είναι ο εκδότης μου, όπως φυσικά και την Τζέλα, για όλη την επιμέλεια που είχε του βιβλίου. Το βιβλίο ήδη αναφέρθηκε ότι περιλαμβάνει πρωτότυπα σχέδια της ζωγράφου Γεωργίας Δαμοπούλου. Τόσο το εξώφυλλο, όσο και εσωτερικά, ήδη όσοι το έχετε διαβάσει ή όσοι το ξεφυλίσατε, διαπιστώσατε ότι κοσμείται από τα σχέδια της Γεωργίας και νομίζω ότι αναβαθμίζεται η ποιότητα του βιβλίου από αυτή την ευτυχή συνεργασία που είχα μαζί της. Τη Γεωργία τη γνώριζα ως καλλιτέχνηδα, ως ζωγράφο, την εκτιμούσα το έργο της και ήμουν ιδιαίτερος τυχερός, διότι γνώριζα επίσης και την ιδιοκτήτρια της γκαλερί που εκπροσωπεί τη Γεωργία ως καλλιτέχνη, ως ζωγράφο. Έτσι, η ιδιοκτήτρια της γκαλερί, η Μαρίνα Αθανασιάδου, θα ήταν απόψε μαζί μας, αλλά δυστυχώς για μας βρίσκεται στο εξωτερικό, μας έφερε σε προσωπική επαφή. Τις προωθήσαμε, τις δώσαμε τα ποίηματα και η Γεωργία εμπνεύστηκε, όπως διαπιστώνεται, από αυτά. Θεωρώ ότι συνομιλήσαμε και συνυπάρχουμε στο βιβλίο που εκδόθηκε με έναν τρόπο ισότιμο και αρμονικό. Πάντα με ενδιέφερε αυτή η συνομιλία μεταξύ των τεχνών, ιδιαίτερα μεταξύ της λογοτεχνίας και της ζωγραφικής, της ποίησης και της ζωγραφικής, κατά το πρότυπο των Γάλλων ποιητών και ζωγράφων του Μεσοπολέμου, της École de Paris. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπόρεσε κάτι το οποίο το μου άρεσε και το θαύμαζα όταν έρχονταν στα χέρια μου βιβλία όπως του Τεριάντ, όπως ξέρετε, να κάνουμε σε μικρογραφία έστω με τη Γεωργία κάτι ανάλογο. Είναι μαζί μας απόψε, αν θέλει μπορεί και εκείνη να πει κάτι. Ιδάλλως νομίζω ότι αξίζει και εκείνη, όπως και οι ομιλητές μας, όπως και ο Κώστας Καρεμίδας, το χειροκρότημα όλων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον Σάββα που μου έδωσε τη δυνατότητα να μεταφράσω σε εικόνες το θάλαμο που μεταφραστεί. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία και χάρηκα πάρα πολύ γιατί κάθε πρωί για πολύ καιρό ξυπνούσα σε 6 το πρωί, διάβαζα τα ποίηματα ξανά και ξανά και κάθε φορά που τα διαβάζω σκέφτομαι για άλλα πράγματα. Θα μπορούσα να κάνω κι άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.